Δεν άκουσε τι είπα. Σε παρακαλώ πολύ, δεν άκουσε τι είπα. Εγώ για τη ΔΕΑ. Μου έκανε συμφίλησε για τη ΔΕΑ. Είχαμε τα μία με τη ΔΕΑ, με τον παρέμβαση. Οι υπηκοθέτες οφειλές ήταν πολύ περισσότερε. Κάτσε μεγάλο λάθο. Βεβαίω. Έχω τα στοιχεία πάνω αυτή τη στιγμή, στα θέλω τώρα. Έχετε τα στοιχεία. Ήταν 500.000 και το χρέο στη ΔΕΗΒΑ μόνο 800. Πόσο ήταν? Ήταν 550.000 οι λογαριασμοί που είχατε βγάλει. Έχετε τα στοιχεία. Δεσμεύομαι την επόμενη εδώ και θα φέρω. 31 μήνα που έπρεπε. Του λογαριασμού του μπλοκάρατε. Εσκεμμένα, για να μου κάνετε μορφή αν θέλετε. Ναι. Εσκεμμένα του μπλοκάρατε. Δεν τρέπεσε τη διάγκη. Όχι, δεν τρέπεσε. Μέτρησε στο 13, μέτρησε στο 13 στο Δήμο Φαρκαδόρα του λόγια. Μέτρησα, ναι. Ποιος... Όπως τους παραδώσατε όλοι σας. Πες μας, πότε παρέδωσες, πότε παρέδωσες, πότε παρέδωσες, Σεπτέμβριο το 14, το 13 ποιος θα αποχρεωθεί να βγάλει λογαριασμοί. Η δικιά μας δημοτική. Λοιπόν, εμείς τους μπλοκάραμε. Ίση. Εγώ τους. Το 13 δεν βγάλαμε λογαριασμούς, δεν θετίαμε. Εγώ είμαι υπεύθυνο το 13. Εγώ είμαι μέχρι το Φεβρουάριο το 14. Καλά μας κάνετε τώρα. Σήμερα βγάζουμε λογαριασμούς το 14. Πες στον στον κόσμο εδώ πέρα. Δικιά μου υποχρέωση ήταν. Ή δικιά σου. Δικιά μου υποχρέωση. Άμπραβο, βγάλαμε λογαριασμούς. Το 14 βγάλαμε λογαριασμούς, κύριε. Το 13 και ευθύνη το Μερυφάκης. Όχι, όχι. Αν είναι δυνατό. Όχι το 13, ενώ είστε τραμμένο. Το 13 λογαριασμούς βγάζαμε το Σεπτέμβριο το 14. Ξέχασε ότι μου πήρες τηλέφωνο να μου κάνω πρέπει να φύγω. Γι' αυτό σε μου κάνεις. Δεν πρέπει να φύγει. Και με το λοιπόν, δεν πρέπει να φύγει αυτή τη στιγμή μέσα στο χειμώνα, σου είπα. Δεν είπα εμεί να φύγει σήμερα, να φύγει. Γι' αυτό του καλέσαμε εδώ πέρα να δεσμευτεί και όχι μόνο μου είπε, στο εξή άνθρωπο. Επειδή δεν μπορεί να μετακινηθεί, να τον πλήρωσε ο Δήμος στην μετακίνηση. Και του λέω αυτό δεν είναι δυνατόν να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα, πληρώνει ο Δήμος να κάνουμε τη μετακίνηση. Πρέπει γι' αυτό του καλέσαμε ειδικά και αυτό να πει ότι σε ένα χρονικό περιθώριο πρέπει να φύγει. Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, παιδιά. Δήμαρχε, πρέπει να μιλήσω εγώ και μετά μίλαγε. Όταν ήμουν αντιδήμαρχος, ακούστε λίγο, με πήρε ο πρόεδρος και πήγαμε επί τόπους. Εκεί απάνω το Μαντρί, προσέξτε, είναι απάνω στη γεώτρηση και ρωτώ εγώ το σώμα. Εάν αύριο ένα παιδάκι ή κάποιος κύριος από τον Πετρόπουλο πάτε την εγκυρίαση και μας κάνουν μήνυση, χέστηκε ο Πολύδωρος που είναι στα πόδια γρήγορος. Εγώ θα υπογράψω τώρα να φύγει, αύριο να φύγει. Έχουμε δικαστικές αποφάσεις, είναι επικίνδυνο εκεί που είναι και τελείωσε. Εντάξει, τέλος. Δεν είναι θέμα να υπογράψει όλοι. Σήμερα υπάρχουν διάφορες εγκυρικές αποφάσεις. Έτσι, έτσι. Δεν θα εγκυριάσουμε τον κόσμο τώρα. Καταρχήν, ότι δεν ήρθε, Πρόεδρε, η αποσχολή για μας. Έλεος, έλα, Πρόεδρε. Δεν μπορεί να μετακινηθεί από το 2005 που το ζητάει με απόφαση από το 2005 μέχρι σήμερα μπορούσε να μετακινηθεί στην Αμερική να πάει. Από το 2005, δηλαδή τι παρά τις 5 μήνες. Εκεί που φέρει κόσμος υπάρχουν ανθρώποι άρρωστοι, υπάρχουν ανθρώποι με προβλήματα αναπνευστικά, υπάρχουν ανθρώποι που δεν μπορούσαν να έρθουν σήμερα που είναι σε καροτσάκι και δεν μπορούν να ανοίξουν το παράθυρο. Σε συμπληρώνω και όλος το γράμμα 21 είναι χαρακτηρισμένο ως... Πάρκο αναψυχής. 2015 αυτή είναι έμεισε να κάνει διεύθυνση. Το 2015 είναι συμπληρωμένα παιδιά. Τι κάνει? Η διεύθυνση έκανε διεύθυνση. Όλα, όλα, όλα. Τα πιμένα λοιπόν, έτσι όσα φορά που αφορά το χωριό σου, πώς είναι. Πρέπει να πάρουμε απόφαση για όλους. Δεν αντιλέγω. Το συγκεκριμένο δεν είναι προσωπικό, είναι της κοινότητας. Είναι στην γεώτρηση που αποδεικνύουν οι αποφάσεις υπηρεσιών. Δηλαδή, τι να λέμε από τώρα. Αν τερμητρικά εκεί πέρα, για να κάνει ένα τάκι. Επειδή υπάρχει μια καταγγελία, γράφω εδώ. Μπορώ να γράψω όλα αυτά τα διάλογα που γίνονται και αυτά είναι φυσικά αδύνατο να γραφούν. Ένα τάκι, παιδιά. Αγγελί, να φροντίσετε να μιλάτε μέσα στο μικρόφωνο. Για να μεταγράψω. Εκεί λοιπόν που είναι το μαντήριο το συγκεκριμένο, υπάρχουν και άλλα υπόπεδα που είναι το δικό σου, το δικό μου, το δικό μου, το δικό μου, το δικό μου.
έχουν κάνει κατάληψη σε δημοτικό χώρο. Έχει κάνει τέτοια προσπάθεια. Εγώ δεν έχω καμία καλή χειρία. Ρωτάω, δεν είπα. Ρωτάω το εξή. Εκεί είναι το δικό μου, είναι το δικό σου. Είναι εδώ πέρα πέντε οικόπεδα. Έχουν ένα στρέμμα ιδιοκτησία. Έχουν κάνει κατάληψη σε δημοτικό χώρο. Ρωτάω ευθέω. Αν υπάρχουν άτομα, άτομα τα οποία έχουν κατάληψη, δηλαδή πέντε οικόπεδα, χίλια μέτρα. Έχει γίνει καταγγελία κάποιον. Όχι, ρωτάω, αν έχει υπόψη σου. Το συγκεκριμένο είναι έξι στρέμματα. Ο μόνος που έχει κατάληψη είναι το ίδιο. Υπάρχουν εκεί πέρα 10 ιδιοκτησίες. Υπάρχει ένα κοτές παραπέρα, έτσι δεν είναι. Όχι, εγώ το ίδιο, υπάρχει. Άλλο ρε κατάληψη. Τι σχέση έχουν τα άλλα υπόπτα με αυτό, ρε. Κατάληψη δημοτικών εκτάσεων. Τι σχέση έχουν αυτά. Το ένα έχει υπόψη σου ότι αυτή που είναι. Για το συγκεκριμένο μιλάμε, Δήμαρχε. Δεν πα στα άλλα τα υπόλοιπα. Ρωτάω το εξή. Δεν είπα ότι είναι μακριά. Αν έχουν κατάληψη δημοτικό χώρο. Στο τοπικό συμβούλιο, εκεί στο κομμάτι αυτό. Να τελειώσω λίγο. Αλλού γενικά λέω. Τι δουλειά έχει, εσύ σου κάνει τώρα και τα άλλα γενικά. Θα υπάρχει καταγγελία. Τι σου πέσει γι' αυτό. Απλώ το αναφέρω. Αν έχει κατάληψη δημοτικό χώρο. Είχα βάλει στο θέμα και το έκανα τρία. Όχι, δεν ξέρω γύρω. Αυτό αφορά το μαντρί. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο. Άλλο, εγώ. Πέρα από το πάρκο αναψυχή που είναι χαρακτηρισμένο επί 30 χρόνια, ο ίδιο το έχει κατάληψη 20-30 χρόνια ο ίδιο. Και στο συγκεκριμένο που με ρωτάει τη μαζί. Στο συγκεκριμένο που με ρωτάει τώρα ξαναβάλε. Στο ΓΑΜΑ 22 υπάρχει άνθρωπο που φτάνει κάτι, είναι παράνομα μέσα. Στο ΓΑΜΑ 23, στο ΓΑΜΑ 24. Ποιανό είναι το ΓΑΜΑ 21. Σε άλλο χώρο. Αν δεν φαίνεται ποιο είναι. Ρωτάω, δεν ξέρω εγώ. Ρωτάω. Εάν έπεσε στην αντίληψή σου ότι π.χ. εκεί που είναι το δικό σου κατάστημα και έχει τρία στρέμματα. Και στο δικό μου έχω άλλα δύο. Εγώ όμω θα έκανα επέκταση, εσύ και τα έκανε τρία. Αυτό είναι το διπλανό του ιδιότητα. Πώς. Μπορεί να είναι και τα σειρά, είναι χωρισμένα τα σειρά. Τα ξέψει από τον άλλο. Κάτι ξέρεις πως δεν καταλαβαίνεις το άλλο. Υπάρχει, καλά. Ε, υπάρχει, λέμε υπάρχει. Πάμε παρακάτω. Απλώς επειδή... Ε, τι πάντα. Πάρκο Αναψυχής, ένα. Και δεύτερον είναι η υγειότηση και μάλιστα περνάει ο υπουργός που τον έχει σχημασμένο τον Μαντρί. Καταλαβαίνετε τα οξέ και τα λοιπά. Θα τον καταστρέψει τον αγωγό και ποιος τον λέω. Λοιπόν, εγώ τότε προσφέρθηκα να τον φτιάξω και τον Μαντρί κιόλας. Αμάν για να ησυχάσω. Τα είχα κανονίσει εκεί και με το στρατό ακόμη να συμβάλλει. Λοιπόν, δεν ήθελε ο άνθρωπος, δεν ήθελε. Δεν ήθελε να φύγει από εκεί. Να βρει προσχήματα και στο σπίτι του μπροστά. Από τα άλλα σπίτια. Κάνει ενημερώσεις στο πρόγραμμα. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν συζητάμε αυτό μόνο για τη δημόσια υγεία. Αλλά είναι χαρακτηρισμένο πάρκο. Εντάξει, έλα εδώ βάλω το σύνα παίξει, τι να σε κάνω. Ρε αδερφέ, πλάρε. Τέλεια! Σήμερα πιστεύω. Βεβαίως! Βεβαίως, έχει δικαστική απόφαση. Να πιστεύω απόφαση. Άρα, πολλά. Άρα, σήμερα πιστεύεις τώρα που το θέμα είναι θέμα στο δικό σου σχολείο. Λοιπόν, εγώ θέλω να ακούσω από σένα. Ναι, διοικητική απόφαση είναι και αύριο. Μήπως δεν άκουσε, είπα. Μήπως δεν άκουσε. Δεν ακούω, τα αυτιά δεν το ακούσω καλά. Πρόταση. Άνομες, θα κάνουμε διάλειμμα. Να τον δώσουμε περιθώριο ένα μήνα. Δύο μήνες. Να μεταφερθεί μόνος του. Να το βρούμε και χώρο για να πάει το Μαντρί όπως η διαδικασία αποτελείται από όλους μας με την κατάσταση τεσσάρων στρεμμάτων. Και αν δεν μπορεί, περνάμε σε διοικητική αποβολή. Δεν δικαιούται Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση άλλους από την δικαστική μας. Τι? Πρόεδρε, κύριε Καταστασία, και ούτε λεπτό. Α, έχει και καταστασία. Για άμεσα. Αυτό το άμεσα θα πει πέντε χρόνια να γίνει.
Και η μυρωδιά είναι καλή, το μαντρί που είναι κοστά. Γι' αυτό το θέμα λέμε τώρα τι θα κάνουμε. Για όλα αφορά γενικότερα το συμβούλιο. Δεν διαφωνώ να πάμε. Εγώ δεν διαφωνώ να πούμε. Για το συγκεκριμένο θέμα τώρα πρέπει να πούμε. 2 μήνες παράζε και να χαράσουμε που μπορούμε να το δώσουμε το κάτω. Για το κάτω. Πόσο ξεκινάει το μέτρο πέρα. Πήρε άδεια. Εάν υπάρχει άλλο επιμηνιοστάσιο μέσα στον Πετρόπολη που να έχει ένα φάκελο αποφάσεις της υπηρεσίας, να μην το διώξει ούτε το κουλιά. Το θέμα είναι πώς θα έχει... Και να τον δώσουμε όχι 6 μήνες, 5 μήνες παρά. Έχει σχέση με τα ράπητα τώρα, έκανα σχέση με τα ράπητα. Είναι εντός οικισμού. Εγώ δεν τα έχω να πω. Σε γεώτρηση και με αποφάσεις της υπηρεσίας δεν υπάρχει κανένα. Αλλά ποιος θα έχουν γίνει. Να πάρουμε τηλέφωνο αυτή τη στιγμή τον κύριο Ράπου Κώστα που είναι απέναντι. Τον είπα επιλέξει. Τι μας ενδιαφέρει μας τον κύριο. Κύριε Ράπου, σε ενοχλεί το ποιμηνοστάσιο απέναντι. Συγγνώμη, να απαντήσω. Μα με προσβάλλει τώρα αυτή τη στιγμή. Με προσβάλλει. Τον είπα συγκεκριμένα και να τον πάρουμε τηλέφωνο αυτή τη στιγμή. Τον λέω, κύριε Ράπου Κώστα. Το ποιμηνοστάσιο που είναι απέναντι επιλέξει και μου είπε αυτά. Σε ενοχλεί, μου λέει Κώστα, ενοχλεί μόνο 5 μέρες που βγάζει το πρέα. Από εκεί και πέρα, άστο λέει, είναι προσωπικό μου θέμα, δεν θέλω να τον ενοχλήσω ποτέ. Και αν θέλω να τον φέρω μπροστά στον κύριο Κωσμά, να το αποδείξω. Δεν αφορά αυτό, ρε Κώστα. Δεν παιδιά, έλεγε τώρα. Εγώ μιλάω για το θέμα. Δεν μιλάω για συγκεκριμένα. Ανέφερε συγκεκριμένα. Λοιπόν, συλλέγω ποιο μαντρί. Ρε Κώστα, σου είπε κάποια προσωπική εκμήνυση. Να απαντώ. Είναι από το Υγείο Ζήλιο. Ρε Κωσμά, ρε Κωσμά, μην απαντά. Δεν κάνω για το μέλλον, κύριε Κωσμά. Ρε Πρόεδρε, κάτσε κάτω, παρακαλώ. Μα να το ποτίζουμε μετά. Κάτσε κάτω, ρε Πρόεδρε, σε παρακαλώ. Να το ποτίζουμε μετά. Να κάνουμε μια έντονη μετά. Να γίνει με την κατάσταση. Κάτσε κάτω, ρε Πρόεδρε, επιτέλου να πούμε. Πρόεδρε, σε παρακαλώ. Από ό,τι λέει ο πρόεδρος τώρα, η καταστάση είναι γύρω στα 500 μέτρα. Αφού το έγινε και πηγαίνει που βουλεύει η δικασία για να τον διώκω. Πώς δεν έγινε η που Δεν θα το διώξουμε, αφού είναι ο Βίλος, όσο είναι ο Βίλος, θα τα ρίξουμε σε 25 χρονικά. Να τσίγει να δέμε, βάζε τα μαζί αυτό το καλό. Πότε είναι και να το δώσουμε. Να το δώσουμε. Ένα λεπτάκι να το δώσουμε. Δεν μπορούμε στις 10 χρονικά. Προτείνετε να πω. Θα κάνουμε και
προτείνετε, δεν έχω πρόβλημα. Αν υποθέσουμε και τέσσερι διάφορα. Δεν διαφωνώ, κάντε προτάσει. Αν υποθέσουμε ότι άνθρωποι που έχει ξεκινά διαδικασία για να γίνει έτσι όλη η διαδικασία, το δικό του υποθέσει είναι τρει μέρε. Το ελάχιστο. Μα να του πάρε τροσέκα. Για ένα προσύμβο λοιπόν, για να τελειώσουμε τον άνθρωπο. Από Βέρκε, έχει ένα λέξη που παίρνει. Έτσι να σου πω τώρα. Δεν μιλάω για Δήμαρχε. Μιλάω. Μιλάω για Πρόεδρε. Κάνει και τίποτα άλλο. Γιατί σου πει ότι δεν πειράζει σου πει. Δεν σου πει ότι δεν είμαι εγώ. 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 Είπα και το πράγμα, παιδιά. Χρησιμοποιείς φράσεις που είναι αντιπίστευτες στο δημοσιογραφικό. Ορίστε! Ποιες φράσεις έχω να πείσω! Ούτε δεν φορά με παντελόνια. Οπότε, είπαν και μην παστήσω. Μην παστήσω. Τώρα θα πω ότι εγώ αν φορά με παντελόνια. Με την απόφαση που θα πάρω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ η απόφαση μου είναι αυτό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά εγώ τι είπα και δεν πήγα μαζί σου για να τους τα έχω. Εγώ ήσαν το πολιτικό εργόσυλο και δεν πέραν αποφάσεις για τη Γαλλία. Κάντε το πονηρό εδώ μέσα, σας μιλάει ο άνθρωπος και την έρθει σου κάτι άλλο. Θα παρακαλέσω λοιπόν ο Περαπιός να είναι πιο προσεκτικό θέσης. Δεν μπορεί να επικαλείτε ότι εσύ είσαι τίποτα, δεν μπορεί να επικαλείτε ότι εσύ δεν είσαι άνθρας, αυτά έξω από εδώ. Λοιπόν, να συμπεριφέρετε πιο προσεκτικό. Δεν είπε κανένας, δεν ξέρω να ποιος είπε αυτό το πράγμα, δεν είπε κανένας που θέλει να φύγει. Κανένας μας, ποιος είπε κανένας που θέλει να φύγει, είπε σε έτσι, είπε σε θες να φύγει. Προκειμένου να γλιτώσουμε την παρέτηση, ό,τι πείτε. Γιάννη, θα μάθετε να λύνει την αλήθεια έτσι. Θέλω να καθίσεις και να ακούσεις. Και να ακούσετε όλοι. Σε μια ανάλογη περίπτωση, δεν μιλάμε για παντρεύ, που ένας στο Ζάρτο είχε άλογα, καταφέραμε μετά από 15 χρόνια να το διώξουμε. Στην θετία μου λοιπόν τώρα, πήγαμε και κάναμε πράγμα τη διοικητική αποβολή. Όταν τον καλέσαμε εκεί πέρα και του πήγαν αυτόχρονο, δεσμεύτηκε ότι αυτός που δεν έχει στάβο, που δεν έχει τίποτα, να κινήσει και πράγμα το δικαστήριο του έδωσε την ευκαιρία. Και στο δικαστήριο να πάμε αύριο το πρωί και να του κάνουμε διοικητική αποβολή, πρέπει κάπου άνθρωπο να πάει τα πρώτα. Πες λοιπόν ότι αύριο το πρωί ξεκινάει η διαδικασία να κάνει μαζί να κάνει τα χαρτιά όλα. Το λιγότερο που θέλει για τα χαρτιά του είναι τρεις μήνες. Θα το δώσει, με βεβαιότητα μιλάω, που δεν είναι δικαστής, θα το δώσει το περιθώριο λοιπόν να κάνει τη διαδικασία για να φύγει. Το δίνουμε λοιπόν την ευκαιρία, έτσι.
σε τρεις μήνες, σε τέσσερις μήνες, εδώ θα αποφασίσουμε όλοι μαζί, πρέπει να αποχωρήσουν. Με την προϋπόθεση, λέω, και για να είμαι ακόμα πιο καθαρός, δεν θα αποθέσει πλέον λίμματα εκεί πέρα, θα τα πάρει και θα πάει που θέλει. Δήμαρχε, όλα όσα λες, λέω, όσα λες, πράγματι είναι έτσι. Αλλά σου λέω το εξής, σήμερα εγώ, για να ξέρω οι συνάδελφοι, είμαι κατηγορούμενος, για εκείνα που ξέδειξαν αυτά τα πράγματα. Χωρίς να είμαι, επειδή ακριβώς στο Δημοτικό Συμβούλιο έλεγα να φύγουν τα μαντρέα που έπαιρνε πάνω στον δρόμο. Πήγε τσάπα ο Ζιόγκος και τα κατέστρεψε το 2007 αμέσως. Με πήγε στα δικαστήρια που σε αυτός. Σε λέω ότι σε αυτός στα δικαστήρια πέρα. Ηρέμησε κάτι καλό και μένει σε ήρεμα. Άκω, ας μας πάει στα δικαστήρια. Θα δικαιωθούμε. Ηρέμησε κάτι κάτω γιατί έχουν 30 θέματα. Δεν μπορεί το κάθε θέμα να έχει την παράδοση. Πρέπει να ακούσετε λίγα κι όλοι. Έτσι και από τον νόμο ακόμα θα τον δώσω δικαιώματα. Λοιπόν, ξαναρχίζουν τις συνεδρίες. Πριν ξαναρχίσουμε, οφείλω να ζητήσω συγγνώμη τον κύριο Πάσκο για τον τρόπο με τον οποίο μίλησε. Το κλείνω το θέμα. Τρέχω απάντηση στην εκτίμηση του πρόσωπου σας. Οφείλω να ζητήσω συγγνώμη, παρατέθηκα. Ξέρετε. Είναι αντρικό αυτό. Τρέχω εκτίμηση απάντηση του πρόσωπου σας. Επιβεβαιώνω παντού και αυτό θα το κάνω πρώτη και αν βρεθώ ότι πάντα λειτουργεί σε σύγχρονη κύβερνη νομοθεσία. Ήταν πολιτική ημέρα. Δεν χρειάζεται να ζητήσετε συγγνώμη για τίποτα. Πάμε, παρακαλώ. Λοιπόν, έλεξε. Για να το λύσω το θέμα, μια και καλή προτείνω διοικητική αποβολή. Άμεση. Πρόεδρε, δεν έχω το λόγο για να μην πει. Άμεση διοικητική αποβολή πάνω τη πρόταση. Να πει κάτι ο Γιάννη. Να πει κάτι ο Γιάννη, έτσι το λόγο. Τη πρόταση. Ναι, ναι. Προτείνω, Προεδρείο, άμεσα διοικητική αποβολή. Ωραία, βοηθηθείτε. Και πάνω στο κουβέντα. Επειδή η δικαστική απόφαση είναι 2005, πέτα πάρει μια δικαστική απόφαση, ο ίδιο εγκράτη λέει εντό 2 μηνών, 3 μηνών πρέπει να εκτελεστεί. Δεν έχει εκτελεστεί από τους προηγούμενους όλους από το παιδί μέχρι σήμερα και ερχόμαστε εμείς να πάρουμε μια απόφαση σήμερα εδώ. Εμένα η άποψή μου είναι να ζητήσουμε γνωμοδότηση από την νομική σύμβουλο και μετά να δει το θέμα εδώ για να ψηφίσουμε. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ κάτι να μια παρέμβαση. Ψηφίζουμε τώρα. Ψηφίζουμε. Το Προεδρείο δεν προτείνει που Μπορούμε να την εκτέλεση της αποφάσεως δικαστικής αναθέτοντας τον έλεγχο της μεταφοράς σε μια αρμόδια υπηρεσία. Τώρα, για γεωγραφίας, αυτή θα είναι η διεύθυνση περιβάλλοντος και οικονομίας, θα είναι η διεύθυνση οικονομικής. Αυτοί που έχουν όμως την απαραίτητη γνώση και επιστήμη να κρίνουν και τα χτίσει από δεσμεία. Εμείς δεν έχουμε την επιστήμη να κρίνουμε τον απαραίτητο χρόνο. Αλλά και αυτό που είπε ο Γιάννης με βρίσκει σύμφωνο. Ότι ένας νομικός μπορεί να μας καλύψει. Εγώ πρέπει να συμφωνώ απόλυτα.
η Επιτροπή Υποταλλαγή θα μεριμνήσει πόσα χρονικά περιθώρια θα τον δώσει για να τελειώσει το θέμα. Αλλά πρέπει να καθαρίσουμε. Οι μεγάλοι άντρες παίρνουν και μεγάλες αποφάσεις. Γι' αυτό είμαστε εδώ, παιδιά. Δεν μπορεί να είναι 10 χρόνια αυτό το θέμα και να μου λέει ο πρόεδρος, τώρα το δείτε έξω, κάποιο παιδάκι έπαθε καρσιντερίτιδα και μπορεί να προέλθει και από αυτό, αν μας πάρει στα δικαστήρια, αυτό. Τώρα θεωρώ ότι αυτό είναι ραγισμός. Εντάξει, και με ένα τεστρό μέσα στην Αθήνα δεν έχει εδώ πέρα μαζιά και έπαθε καρσιντερίτιδα, έτσι. Θεωρώ ότι αυτό είναι υπερβολή. Ήρθε, έφυγε, τον καλέσαμε σήμερα, ήρθε, τι να μας πει. Απλά μας λέει, έλα, δεν πειράζει. Πρόεδρε, εμείς πρέπει να αποφάσουμε, είμαστε σίγουροι καλυμμένοι όμως τώρα. Να καλυφθούμε. Έτσι. Έλατε, πρόεδρε, δεν είναι έτσι καλή παρά τις εμείς. Εδώ αποφασίζουμε πολιτικά, έτσι, για τον καλό σκόλο. Έτσι, το δημοτόν. Τι γίνεται, γιατί τόσα σχόλια κάνεστε, παιδιά, παιδιά. Γιατί δεν έφυγε. Γιατί δεν έφυγε. Εγώ είχα τα δικαστήρια. Γιατί δεν έφυγε. Όταν τελείωσα, τότε τηλεσυνδίκησε. Ωραία, το 12 γιατί δεν έφερε το Πρωτοκό Συμβούλιο, γιατί δεν το φέρατε το θέμα που βγάλετε. Το 12, υπάρχει έντευξη, το παλιό συμβούλιο. Είναι σκόρσα. Το κοινοποίησαν. Το 12, το 12 υπάρχει απόφαση του Πρωτοκού Συμβουλίου. Υπάρχει απόφαση του Πρωτοκού Συμβουλίου. Ναι, τι κάνατε, τι κάνατε. Τι ψέμα το μόνο. Σωστά, ένα τάκι. Το κοινοποίησαν. Σωστά, όχι ψέμα. Κοινοποίησαν το μέλλον. Όσο θα προσπαθήσω το παρόν. Σωστά, έλα το μέλλον. Γιατί δεν το κάνατε ηγετική αποβολή, κύριε Φωτοτέλα. Γιατί δεν το κάνατε, κοινοποίησα την απόφαση. Εμείς παίρνουμε απόφαση άλλο. Γιατί δεν κάνατε ηγετική αποβολή. 12, 13, 14, γιατί. Ρωτάω λοιπόν. Επειδή το κοινοποίησα, κύριο ψέματα. Τέλος πάντων, δεν ψέματα. Λοιπόν, εγώ δεν θα δώσω πότε με τον πρόεδρο από την πρότασή μου. Επειδή πιστεύω ότι πράγμα το δικαστήριο θα σου δώσει την ευκαιρία αυτή. Η πρότασή μου είναι συγκεκριμένη. Όμως δεν θα αρθώ έτσι πραγματικά σε αντιπαράθεση. Πώς δεν. Έχω την εντύπωση, ειλικρινά σας μιλάω, και να πάρουμε σήμερα για διοικητική αποβολή, θα το δώσει το δικαίωμα το δικαστήριο. Ας το δώσει. Ας το δώσει το δικαστήριο. Πρόταση. Η πρότασή μου προτείνω, έτσι και μιλάω πραγματικά, χωρίς φαρφάρες, να το δώσουμε. Σας λέω και αύριο να κάνει εδώ πέρα, να κάνει διαδικασία, δεν το λιγότερο του μήνες. Να το δώσουμε 4 μήνες στο δικαίωμα με την προϋπόθεση. Άφησα να τελειώσω για να το τελειώσω το θέμα. Είναι η πρόταση η εξής. Να φύγει σε 4 μήνες με την προϋπόθεση ότι από αύριο το πρώτο θέμα και μέλημά του να απομακρύνει τις κοπλές. Τέλος. Μόλις περάσει το τετράμινο, κατευθείαν κάνουμε διοικητική αποβολή. Και θα πάμε άλλους 3 μήνες, 4. Σήμερα έχουμε 15 Ιουνίου. Αν πάρουμε 4 μήνες, πάμε. Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση τώρα για να πάμε και για παράδοση καθήκον. Να δώσουμε εμείς, υπάρχει δικαστική απόφαση και να δώσουμε εμείς παράδοση. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να δώσουμε. Τη στιγμή που υπάρχει δικαστική απόφαση, εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε ούτε ένα λεπτό παράδοση. Να απαντήσω λοιπόν, επειδή το ρώτησα, χωρίς να είναι απόλυτο 100%, έχω την εντύπωση ότι αυτή η απόφαση πλέον δεν ισχύει. Είμαστε μια χαρά εμείς. Πρόεδρε, ο Δήμαρχος είπε πριν πρέπει να πω και εγώ κάτι για το συγκεκριμένο και να το πω. Λοιπόν, έχουμε κάποιο εκπληκτικό χώρο που πρέπει να πηγαίνει τον Ανδρέα σήμερα. Ναι. Είναι χαρακτηρισμένος ο... Ναι, λοιπόν.
θα του δώσεις 5 μήνες παράδα, θα φύγουν όλα τα μαντρέα, όλα τα μαντρέα. Υπάρχουν μαντρέα μέσα στο χωριό, στην είσοδο του χωριού και σε λέω, να μην πιστεύουμε τα μαντρέα με τα αυτοδοχεία. Θα φύγουν όλα τα μαντρέα, πρόεδρε, πρέπει να φύγουν όλα. Κύριε πιέζησε, πιέζησε από την ομή, το ξέρουμε, πιέζησε. Πιέζησε κύριε Κουσμά, το ξέρουμε πολύ καλά. Πρώτα, συγγνώμη που κάνω το έτσι όμως, το αναβάλλουμε τα μαστεία. Αναθέτουμε λοιπόν να μας κάνει την εισήγηση για να ξέρουμε πλέον αν η απόφαση συγκεκριμένη είναι άμεσα. Λοιπόν, μα δεν υπησουπήθηκε ο άνθρωπος να μαζέψει κοπρέα που έκανα από 22 ελεγκάτο. Αναβάλλουμε λοιπόν απάνω στο κομμάτι. Κυρίστηκε μας λέει, έλα μωρά, δεν πειράζει. Συμφωνούμε να ετοιμάσει το κουμπρέα. Εσείς πρέπει να μιλάτε για τα υπόλοιπα μαντρέα. Να φύγουν όλα τα μαντρέα. Αλλά αυτό θέτει κίνδυνο. Κοσμά, θέτει κίνδυνο. Ας το πει και το σκυλί. Θέτει κίνδυνο. Τα 3 χιλιόμετρα που είναι κουμπρέα. Δεν υπάρχει έγκλημα. Δεν έχει ζητηθεί. Δίνουσα να υπάρχει έγκλημα. Στην περίπτωση αυτή. Το ξέρεις πολύ καλά. Ο πρόεδρος έχει δίκιο όμως. Ένας ενόχλησε ο κοπλιά. Α, Μην περνευόμαστε με τα άλλα θέματα. Με τα άλλα θέματα. Αναλάβετε να πάρουμε προμοδότηση από την νομική σύμβουλο εδώ πέρα, αν είναι απόφαση άμεσα και δεν θέσει. Η Επιτροπή Δήμαρχη που θα ορίσουμε εδώ πέρα για την διοικητική αποφασίσουμε. Δεν είναι δικαστική απόφαση. Είναι δικαστική απόφαση. Η συλλογή στον εισαγγελέα θα επισκεφτεί τον εισαγγελέα να πάτε αύριο κύριε Δήμαρχε στον εισαγγελέα και να τον πείτε ότι έχω το θέμα αυτό. Θα σας πει να το εκτελέσει αμέσως. Αυτό θα είναι μαζί. Μαζί στον εισαγγελέα. Η διοικητική αποβολή αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς αποφασίζουμε. Είναι άμεσα εκτελεστή. Αν δεν βγει, πάμε να κάνουμε καταγγελία και το πάμε αυτό. Αφήστε λοιπόν να ρωτήσουμε το νομικό. Και να στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα το φέρουμε. Θα δεσμευτούμε στο επόμενο. Έτσι, πρόεδρε. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι θέλει, ορισμένα την ουσία θέλω. Ουσία.
διάβασα το στην επικεφαλή. Του είχε κάτι να ξέρουν. Άσχο, ξέρουν, διαβάζουν. Να βγάλω εγώ περίληψη τη προγράμματο τη δράση. Κάτι τη δράση. Πώς το είπε, είσαι σίγουρο. Παλιά όταν ήμουν αντίμαρχος, λειτουργούσα διαφορετικά. Και έχω αφήσει ιστορία. Άλλωστε, κάπου έχει η δουλειά της δράσης, κάπου τις έχει. Η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Εκπόνηση προγράμματος εκδηλώσεων, επαφές με κατέθετες συγκροτήματα, έκδοση διανομής προσκλήσεων, οργάνωση χώρων κτλ. Έξοδα προβολής περιοχής. Περιλαμβάνει δράση προβολής περιοχής και συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις. Έκδοση ημερολογικού, ειδικού, εντύπου, ηλεκτρονικού, λειτουργία κέντρων πληροφοριών και επισκεπτών. Μονάδα προγράμματο στη βοήθεια μα. Βαγγέλη, παρακαλώ. Όχι, γραφείο ενημέρωση κατοίκων για πολιτιστικά και κοινωνικά θέματα. Λοιπόν, θε και αναλυτικά, οργάνωση αναλυτικά. Αυτά τι να είστε εγώ λοιπόν. Εσείς το κάνατε τον οργανισμό, δεν είναι κανένας άλλος. Εσείς το κάνατε. Εκεί που το ξέρω εγώ, αν ήταν ο ίδιος, έπρεπε πάει τώρα, είσαι με τα καλά σου. Λοιπόν, τα καλά. Ό,τι λοιπόν γράφετε, ό,τι φράσεις κάνατε, εσείς που σας στήσατε την ΔΕΦΑ, αυτό κάνουμε. Αντιγραφή αυτά που προτείνατε και εσείς στήσατε εσείς, κάνουμε. Ακριβώς το ίδιο. Ό,τι οργανισμό. Εντάξει, αυτό ψηφίζουμε. Ήταν τόσο δύσκολο, αδερφέ. Κρίση των ελληνικών καταστάσεων του 2014 τη κοινοτουλού δημοτική επιχείρηση. Τελευταία σελίδα, κατατίθεται ο συλλογισμός. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
έχουν ήδη πώληση των αρκοδομικών υλικών των κομμάτων της καραμέλης και λεπτά. Ναι, ζωντανή υπάρχει η οποία... Εκλογές, δε, για να γίνουν. Με συγχωρείς πάρα πολύ, έτσι. Ναι, ναι, αν έχεις λίγο έτσι... Έχω που μπορεί να σε ακούσω. Ευγένεια, πάμε σου που είναι υπάρχει. Για να μην σχημάζεις πλέον. Λιγονάσουμε, γιατί έτσι ουδέποτε μου να γίνεις, ούτε αχάζεις. Λογικά θα έχουμε ένα γκρουπ 4 τελεζοδιών, όπως και πέρυσι, σύν κάτι πλέον ίσως. Θα βάλουμε ξύνη περίπτωση, 200 στον χώρο, κάτι από το απεξινά. Δηλαδή, θα νοικιάσουμε την τέντα θεωρητικά για να καλύψουμε τις εκδηλώσεις, έτσι επενδύσεις, κοινική κάλυψη. Προφανώς η όλη διαδικασία έχει να κάνει με την δημιουργία άτυπα άνθρωπο που κάνουν γύρω στο κομματικό πάρκο, το αφορά εμάς για την βούλησή μας, να λειτουργήσουμε, δηλαδή έφερα το θέμα νωρίς, έτσι για να απαντήσω και σε κάποια σχόλια, προκειμένου να υπάρξει μια κανονιστική σε ό,τι αφορά την λειτουργία της όλης εκδήλωσης, για να είμαστε καλυμμένοι. Και επειδή απαιτείται κάποια διαδικασία συγκεκριμένη από το Ιστορικό Συμβούλιο, για να ζωήσουμε όλα αυτά, απλά για να τηρήσουμε τη διαδικασία να καταλήξουμε σε μια κανονιστική απόφαση. Γι' αυτό τον λόγο που είχε κανένα άλλο λόγο. Το έφερα τόσο νωρίς. Και όχι γιατί θέλω να πάρω απόφαση για την δημιουργία ή όχι τη φάρμακα. Θα ξεκινήσω εγώ, γιατί αυτή είναι η πάνω υπόθεση και την αντιδημαρχία. Όπως ξέρετε που είχα πει το όχι, αλλά ήθελα να κάνω κάποια σε διακόπτω λένε, δεν έχει να κάνει με την δημιουργία, με τη λειτουργία, αν θα κάνουμε ή όχι. Πρέπει να πάμε από πίσω, μην την κάνουμε. Ωραία, ήθελα να φτιάξω την κανονιστική λειτουργία τη πάντα. Να είμαστε καλυμμένοι. Πολύ ωραία. Διαδικαστικό είναι. Τελειώσατε. Πρώτον, εγώ προσωπικά δεν είμαι αντίθετη για οποιασδήποτε συγκεντρώσεις. Μακάρι να γίνονται εκδηλώσεις με μικρό κόστος, να υπάρχει χαρά στα παιδιά της όλη. Δεύτερον, δεν θα έπρεπε όμως, κύριε Δήμαρχε, αφού έγινε η φάρνη του 2014, να υπάρχει ένας προϋπολογισμός, τι αποκομίσαμε, ποια τα κέρδη, ποια... Απολογισμός, όπως ο Δήμος του Κέρου. Όπως έκανε ο Δήμος, αν μπήκε μέσα, αν όχι, ποια είναι όλα αυτά τα ωφέλη που έγινε όλο αυτό το πράγμα. Δεύτερον, και πώς εξόδευσε τελικά ο Δήμος για αυτό το πράγμα, γιατί μέχρι τώρα ακούσαμε ποσά, ακούσαμε για τη Φάτμη, ακούσαμε για πολλά πράγματα τα οποία δεν μας δώσατε κάποια απάντηση. Τρίτον, ο κύριος Ράφτης που μας είπε τόσα πράγματα, ότι θα βάλει τη Φάτμη στο περιοδικό. Και το έχω εδώ το περιοδικό που το κράτησε επίτηδες, γιατί κάπου θα βρισκόταν αυτή η ευκαιρία. Που είχε πει ότι θα βάλει τη Φάτμη στο περιοδικό, στο Μήλο του Ψυχικού, το οποίο δεν υπήρχε. Ήταν μόνο από την Καρδίτσα και από το Μουσείο των Μενεταριών. Μας είχε υποσχεθεί ότι θα φέρει τόσα λεωφορεία, αλλά δεν ήρθαν. Ήρθαν 17 με 18 λεωφορεία και έχω βάλει άτομο. Λένα, θα σε διακόψω. Γιατί είμαι εκτός θέματος. Δεν κάνουμε τώρα, θα το φέρουμε το θέμα αυτό. Σε άλλη συνέντευξη, τώρα τη σου. Σε παρακαλώ. Εγώ θα ήθελα ότι υπάρχουν τόσα προβλήματα. Θα δύο ώρα να κάνουμε την κριτική πάνω στην πράξη. Όταν θέλει η ώρα να φτάσουμε για να το ξεκινήσουμε, για να το ξανακάνουμε, θα το πω. Ναι, αλλά τώρα για άλλο θέμα εγώ. Για ποιο λόγο γίνεται μετά η έγκριση, για να πάρουμε το και αν μπορούμε να το κάνουμε στην πλατεία ξανά και να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή με νομιμότητα κτλ. Έγινε τελευταία στιγμή, δύο μήνες. Και δεν θα γίνει και θέλουμε τώρα 5-6 μήνες. Απαιτείται μια διαδικασία. Πρέπει να πάει το τυπικό συμβούλιο, να πάρει απόφαση του τυπικού συμβούλιο. Τότε πώς έγινε μέσα σε δύο μήνες το άψη βίση για να γίνει όλα τόσο γρήγορα. Για ποιο λόγο. Και τώρα θέλουμε όλο αυτό το διάστημα. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, να απαντήσω και εγώ ένα στα θέματα ο Ράφης. Πραγματικά δεν ξέρεις πόσο κόστησε.
Για πες μας το ποσό που άκουσες. Το ποσό που άκουσα. Το ποσό είχε ψηφιστεί εδώ πέρα για 50.000, αλλά πιστεύω ότι ξεπέρασε πολύ περισσότερα. Κάνεις μεγάλο λάθος. Γιατί κάνω λάθος. Το ποσό που ψηφίστηκε το συμβόλαιο ήταν 67.500 ευρώ και δεν ήταν 50. Μαζί με το ΦΠΑ. Μαζί με το ΦΠΑ. Πώς ξεπέρασε όμως με λαμπάκια, με σχολιασμούς και με διάφορα άλλα. Ούτε μισό ευρώ. Έχει πληρωθεί όλος ο κόσμος. Ούτε μισό ευρώ. Έχει πληρωθεί ο κόσμος. Βεβαίως. Έχει πληρωθεί. Εγώ ξέρω ότι η Μαρία που είχε το γάιδαρο ότι δεν πληρώθηκε. Συγγνώμη, μα βουλεύει. Καθόλου, ίδια τα λέει. Ίδια τα λέει στου άλλου. Πάτε μπροστά και πάτε ανοιχτή ακρόαση. Αν αυτό το πράγμα μπορεί να κάνει. Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πάτε τώρα με ανοιχτή ακρόαση να μην την πάρω εγώ και εκτεθείς. Ίδια τα λέει στου άλλου. Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω πραγματικά να ακούσει και να σέβεσαι. Πρώτο σαν δήμο και δεύτερο σαν κουμπάρο. Υπάρχουν όπω σέβομαι. Ένα λεπτάκι. Ρωτάω. Αυτό που λες, το τεκμηριώνεις, ότι έπρεπε να πληρώσουμε το γάιδαρο. Μα η ίδια τα λέει. Σε ξαναρωτάω. Όχι, με συγχωρείς, εγώ ξέρω ότι η Μαρία αντέδρασε πάρα πολύ όταν βγήκε κάποια εφημερίδα και θα σου πω ποια είναι και έκανα παρέμβαση που έγραφε ότι πληρώθηκε ο γάιδαρος 1000 ευρώ. Και όταν το... Ένα, ας να τελειώσουμε. Όταν τον πήρα λοιπόν, γιατί από κάτω δεν έγραφε αυτό, ότι πήρε ο Σταυρίδης 1000 ευρώ. Όταν πήρε λοιπόν και τον είπα, μου λέει πρέπει να πουλήσω. Του λέω συγγνώμη, ξέρεις ότι πληρώθηκε κανένας γάιδαρος, πήραμε καμιά απόφαση να πληρωθεί κανένας γάιδαρος. Με τρελαθώ με ρε τώρα. Και δεν επιτρέπεται, σε παρακαλώ να λες αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να λες ότι δεν ξέρω πόσο στήξεις. Μπορεί να μην το ψήφισες και καλά έκανες, αλλά δεν μπορεί να λες κόστος 50.000 ή αν να λέμε ότι στήξεις 100. Και θα σου πω τι κέρδισε η Φαρκαδόνα, πάρα πολλά. Και βγες στην πιάτσα λοιπόν και βγες να ακούσεις τι λέει ο κόσμος να κέρδισε η Φαρκαδόνα από αυτά. Και δεν μπορεί να λες ότι είχα 18 λεωφορεία και δεν σε τιμά και να λες ότι εγώ έβαλα και γράφαν τα λεωφορεία λένε. Και δεν σε τιμά ρε Λένα, και να λες ότι έβαλες και παρακολουθούσες τα λεωφορεία. Αν πήγαν και πώς θα γίνανε, ο Βάρος Φαρκαδόνας, σου πληροφορώ πολύ λοιπόν, για να ξέρετε όλοι, περίπου οι επισκέπτες που μπήκαν μέσα στο Δήμο Φαρκαδόνας αγγίζουν τις 20.000. Οι επισκέπτες που... Οι επισκέπτες που προτεύουν στο Δήμο Φαρκαδόνας είναι περίπου τις 20.000. Επιτρέψτε να γυράσουμε. Λοιπόν, να πάρουμε λοιπόν σειρά. Λοιπόν, άλλη παρατήρηση που έκανε και δεν απέδωσα, ο Δήμος από αυτήν την ιστορία δεν πήγε του να κερδίσει να κάνει. Κάνουμε λοιπόν μια εκδήλωση η οποία χάρηκαν τα παιδιά μας 25 μέρες και τη χάρηση και εσύ παρεμβαίνω διότι πολλές φορές παραβλέθηκες πάνω στην εκδήλωση αυτή. Και η μαμά σου συμμετείχε σε εκδηλώσεις. Η μητέρα μου ήταν στον Αμφίωνα και δεν είχε μόνο. Εντάξει, εντάξει, εδώ το θέμα είναι άλλο τώρα. Εντάξει. Αλλά μην λέμε και κάνουμε εντυπώσεις ότι δεν πληρώνει ο κάτωρος. Είναι δηλαδή, είναι πέρα έξω που κάνουμε. Εντάξει, δεν πληρώνει ο κάτωρος. Μισό, ένα λεπτάκι ακόμα και είστε... Και μην πήγαν να πάρουν τη Μαρία τώρα και πάρουν σκέρα. Βράζω τώρα τη Μαρία, να ψώψουν τη πόσο μάλλον και όσο ρωτήσουν. Θέλω να ολοκληρώσω. Η Φάρνη, η οποία κόστησε 17.000 ευρώ. Η ίδια θα είναι, γιατί έχει διαμελιστεί σε 8 κομμάτια. Λοιπόν, θέμα, η Φάρνη που τη φέρανε ήταν σε 4 κομμάτια. Αλλιώς δεν μπορούσε να έρθει εδώ πέρα. Είναι σε 4 κομμάτια. Αυτά που είδες, αυτά που τα πήρες φωτογραφία. Και βέβαια, εδώ τα έχω. Πολύ καλά έκανε. Λοιπόν, η Φάτη ήρθε σε 4 κομμάτια. Για να μπορεί να στηθεί. Δεν μπορεί να τη φέρνει εδώ πέρα. Στην αναλογούμενη. Και τη στήσαμε και την κουμπώσαμε εδώ. Έτσι και φέτος πάλι, έτσι θα την κουμπώσω. Σε 4 κομμάτια. Εγώ είπα και πάλι. Είναι υπέρ στις εκδηλώσεις. Να γίνουν και εδώ και παντού, αλλά με μικρό κόστος. Γιατί είναι δύσκολες εποχές. Δεν είμαι κατά των εκδηλώσεων. Αυτό που είπα και το ξαναείπα πάλι. Θα το δούμε προφανώς. Να δώσουμε προσέρα στο δικαίωμα στον πρόεδρο να κάνει τις θέσεις οικονομίας, κανονιστική και συζητάμε στην ουσία. Έτσι. Σωστό. Αν μπορούσα να φέρουμε τώρα με το παιδί, αλλά και πρέπει να σου πούνε πάντα σου τα λεπτά. Ένα λεπτό. Εντάξει, κάθε και μισό έτσι. Οι διοργανωτές αυτοί είπατε ότι την άλλη φορά μας βοηθήσαν, έτσι. Τώρα θα μας βοηθήσουν πάλι αυτού. Α, και ένα ακόμα συγκεκριμένο, γιατί δεν είναι τόσο πιο λένα. Αυτό το περιοδικό που έχεις στα χέρια σου,
είναι από τα πρώτα που βγήκαν. Υπάρχει δεύτερο προεδρικό που βγήκε, άλλο μια δοσιά το έχω πάρει, βεβαίως. Άσχετο αυτό. Υπάρχει περιοδικό που βγήκε σε δεύτερη φάση, το οποίο αναφέρει ένα φίλο ολόκληρο ή μια σελίδα που αναφέρει το θεματικό πάνω των Παγκαλών. Ο Δήμαρχος εξηγούσε. Εγώ το σκέφτομαι. Το θέμα εγώ το σιγούμαι. Σημαίνω. Δεν πειράζει. Εμένα ρώτησες. Ναι. Το Ι Τρίκαλα την άλλη φορά βοήθησε ο φιλοκερδός που μας υποσχέθηκε εδώ. Πήρε 4.000 πόσο πήρε. Ποτέ δεν είπε ο φιλοκερδός όταν κάνει. Και νομίζω ότι δεν είναι ξανά μόνο να μην το ξέρει από την αρχή. Εδώ δημόσια περίπου 4.000 ψήφισε το ΦΠΑ. Το ξέρει από την αρχή. Ξεύδεστη κύριε Δήμαρχε. Για πέρα μας λοιπόν. Χοντροϊδός. 24.800 κύριε Δήμαρχε. Να, γιατί σας λέω. Άσου να το πέρε, παιδί μου. Ξέρω και θέλω να πει. Άσου να το πει. Άσου να το πει. Άσου να το πέρε, γιατί. Το ένταλμα. Άσου να το πει. Άσου να το πει. Αυτά σας λέει. Άσου να το πει. Ξέρω και θέλω να πει. Άσου να το 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 πει. Άσου εκδηλώσεων 24.600. Βάλε λοιπόν το τελικό κόστος όλο, πόσο ψηφίσαμε εδώ. Τραγούδα μέχρι το πρωί τώρα μην υπάρχει. Πάρτο λοιπόν, έλατε. Πάρτο μέχρι το πρωί. Το συνολικό κόστος. Άρα καταλαβαίνεις δεν καταλαβαίνεις. Εσύ δεν καταλαβαίνεις. Εσύ δεν καταλαβαίνεις. Σα σπόρτα συμψέμαι. Εσύ δεν καταλαβαίνεις. Εσύ κατάλαβες τώρα για πες μας τι είναι αυτό. Πες μας τι είναι αυτό. Ανέλησε το λίγο. Ανέλησε το λοιπόν. Ανέλησε το. Ανέλησε το λοιπόν. Ανέλησε το λοιπόν. Υποχρεωτικά για να γίνει αυτό το πράγμα. Θέλω να απαντήσω στον κύριο Δήμαρχο. Σήμερα ο κόσμος, εάν ρωτήσετε τον κόσμο, κύριε Δήμαρχε, 500 ανθρώπους, εάν 2 ή 3 σε πούνε ότι μπράβο αυτό που έκανες ήταν σωστό, εγώ θα παρεμβώ. Λοιπόν, δύο κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, θα συντηρώσω.
Είπατε ότι πληρώσατε 60.000. Μιλάω! 67.000. Θα τα μαζέψεις, θα γίνεις, θα εκτεθείς. Ναι, σε εβδομάδα. 67.000. Τους λέω εγώ. Θα εκτεθείς την εβδομάδα. 67.000. Θα εκτεθείς. Ας εκτεθώ λίγα. 67.000, κύριε Δήμαρχε, άσε να μιλήσω, παιδί μου, δουλεύατε επί ένα μήνα τα μηχανήματα, όλα δουλεύανε οι υδροφόρες να πλένεις, να σκουπίζεις, αυτά δεν είναι λεφτά έξτρα, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, τώρα... Είναι έξτρα λεφτά, για να καταλήξω, κύριε Δήμαρχε, μιλάς σε έξυπνους ανθρώπους, Αλλά μην μιλάς πολύ, θα εκτεθείς. Μιλάς σε έξυπνους ανθρώπους, κύριε Δήμαρχε. Εγώ δεν το ψηφίζω. Παράσε με να μιλήσω λίγο. Μην με παίρνεις τώρα που θα πάρω. Ας με να μιλήσω. Εγώ κύριε Πρόεδρε, εγώ κύριε Δήμαρχε, δεν θα το ψηφίσω. Σήμερα ο κόσμος πεινάει. Δεν μπορεί να επιβαρυνθεί ο Δήμαρχος. Θα σας κάνω μία πρόταση. Να αγοράσετε 500 γαλοπούλες και 150 χοιρινά και να τα περάσετε στις φτωχές οικογένειες. Και να κάνουμε ένα απλό και στην Ιταλία και στους Πυρηναίους ένα γιορταστικό. Δεν με αφήνεις, Δήμαρχε. Δεν θα πληρώνουμε λεφτά. Εγώ σας λέω, σήμερα οι φτωχές οικογένειες, Δήμαρχε. Τώρα δεν με καταλαβαίνετε, σήμερα ποιο τρεις ρωτήσεις. Δεν είμαι για να σας ακούω. Δεν είμαι αυτό. Λοιπόν, λες όχι, δεν λίγος, έτσι δεν είναι. Αλλά δεν πρέπει να αφιολογήσω αύριο και αύριο τι πρέπει να πω. Τι πρέπει να πω, ρε παιδιά. Να κάνουμε το πάρκο του Αγίου Βασίλειου να κάνουμε. Και θα το πρημολογήσουν οι νεοχωρίτες δωρεάν. Κρασιά, κόλπα, τα πάντα θα είναι δωρεάν. Εσύ κύριε Δήμαρχε, κάντο. Αλλά σε λέω, 500 χαροπούλες. Ένα λεπτάκι, Βαγγέλη. Φέρε μας μια απόδοση τέτοια, ότι πληρώνει η Χαριώτη στην εκδήλωση και φέρε να σου κάνω λεπτή. Φέρε μας μια απόδοση τέτοια. Ότι τι? Ότι η Χαριώτη θα πληρώσουν. Εκπροσωπείς την Ιταλία αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, την Ιταλία. Φέρε μια απόδοση τέτοια. Τι θες απόδειξη φέρω? Ότι εμείς θα οργανώσουμε δωρεάν και φαγητό και κρασί στο πάρκο στο Βοτανικό Κήπο. Εσείς κύριε Δήμαρχε, προτείνω κάτι, αυτά τα λεφτά να τα δώσετε στα χοιρινά και στους πολίτες. Καταρχάς, αυτά τα πράγματα υλικά που έχουμε που θα φτιάξουμε την φάση. Γιατί είναι υπέρ του Δήμου, ρε. Τι είπα κάτι πάνω. Δεν έχει να προτείνει κάτι άλλο, δηλαδή. Δεν έχω να προτείνω. Εγώ θα περίμενα η μαγιά του Δημάρχου, αν είναι η μαγιά του Δημάρχου, να μην πάει στην Ιταλία, να πάει στους Πυρηναίους. Κάτω αν έχω πω και Δημάρχε, κάτω. Άκου να σου πω για να ξεκαθαρίσουμε τα θέματα. Φέρει μας μια τέτοια πρόταση, η Ιταλία, η δημόσια Ιταλία. Ας είναι Ιταλία, που είπα, θέλεις να κάνεις αυτό, να το περάσεις, θα το περάσεις, Δημαρχία. Κάντο στους Πυρηναίους. Και τι να το κάνεις. Με βάση το ποσό των 630.000, που είναι το αναμενόμενο ποσό που εμείς θα ζητήσουμε. Λοιπόν, άρα εμείς καλούμαστε να συλλήσουμε το ποσό των 10.350 ευρώ για τον μαζί με πλέον ΦΠΑ για την άδεια της εισφόδησης του κύριου Μέντρου. Αυτό ποιος το εισηγείται, Πρόεδρε? Πώς είναι συνολικά η οικονομική, ξέρει τι τα ψάχνει του μήχου. Εισηγεί, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Ο μήχος του εισηγείται. Συνολικά πώς είναι. Θα απορρίψω τη σχολική συντροφή των αφάσεων που είχαν απορριφθεί από την οικονομική. Εγώ βλέπω. Ναι, άμα η ιδεολογία απόρριψης, κύριε Πρόεδρε.
αν είναι κάπου εύκολο. Πίσω. Λοιπόν, ο Δήμος... Πίσω. Πίσω, αυτό είναι. Από πίσω στο πακέτο που έχει εκεί μετά, να πει, είναι. Αυτό που κρατάς, αυτό που κρατάς. Κάπου στο τέλος του πατέρα. Τώρα. Ακυρώνω σαν μισή. Α, φώναξέ το, κάτσε. Σαν εκείνον του παπά του, τον γραμματικό. Γραμματικό. Ήρθε ένας Αμερικάνος. Αυτό δεν πρέπει στο μεταγράμματι τη αμυντική παραγωγή των υπηρεσιών να τα κατάγει στο κατά των ρεαλίων δικηγόρων αμοιβών. Δικηγορικών αμοιβών, είναι ένα σώμα που έδειξε. Δεν υφίσταται έγκαιρη συμφωνία μεταξύ του αριστερού δικηγόρου και του Δήμου, με την οποία ανακαθορίζει το ύψο σε κάτι τη αμοιβή και η οποία αναπτύσσεται προ έγκριση ούτε συνοδεύεται από επιλογισμένη απόφαση αρμοδίου οργάνου για την αποδοχή του συμβολιστέντο ύψου τη δικηγορική αμοιβή, παρά ελήφθη μόνο απόφαση για ανάπτυξη και απλού ορισμού τη αμοιβή σε επιλογή του ύψου. Εγώ στο θέμα τη Βαγγέλα Καλιάζα να έχετε συζήτημα αυξημένο ενδιαφέροντο για τον Καλαδό, λόγω των διεκδικούμενων και διεκδικών δεδομένων, θα έπρεπε η απόφαση επιτροπή να περιοριστεί στην έγκριση τη άσκηση του ίδιου κοινωνικού μέσου, ενώ για τον καθορισμό τη δικηγορική αμοιβή έπρεπε να επιλεχθεί το Δημοτικό Συμβούλιο βάσει πάρτι. Πάντε το λόγο κάτω. Λοιπόν, τέλο τη αμοιβή, το παρέμβριο 12 του 2015 απόφαση θέλετε να μην συνάδει με την προσδοκόμενη διακύβευση για τον τρόπο του ορισμού κατάρθρων 63 κτλ. Ακόμη και στην προηγούμενη περίπτωση, η αποφάση καθίστηκε δημιουργικά επιμελή ω προ το έργο ύψη των λοιπόν, στοιχείο που καθίστηκε πλέον αγίο μετά την έναρξη ισχύω του τάδε νόμου. Νομική είναι η όρη που επικαλείται. Έχω την εντύπωση, Γιώργο, η παιδιά πρέπει να πάρει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι. Ναι. Για το ύψο αμοιβή, όχι οικονομική. Γι' αυτό δεν έχω την απόφαση. Επειδή το ύψο είναι. Διέπει τη σχετική νομοθεσία. Για πε μα λοιπόν. Εντάξει, για το. Το ύψος επειδή θεώρησα είναι υπερβολικό και σύμφωνα με τις το κώδικα περιοχής δικηγόρων δεν έπρεπε να οριστεί κατά αυτόν τον τρόπο. Και έπρεπε επειδή η αμοιβή είναι λόγω υπερβολικών απαιτήσεων, θα έπρεπε την απόφαση να υπάρχει το Δημοτικό Συμβούλιο. Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος. Δεν μπορώ να καταλάβω τι λες. Συγγνώμη, δεν το καταλάβω. Άφησε το παραβάνεις. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι και δυνατό το κάθε τι έχω καταρρεύσει. Είμαι από τις 5.30 ώρα στο πόδι, έχει φτάσει 12 η ώρα. Συγγνώμη, σου ζητάμε τα πράγματα, υπερβήκαμε τα σκανδάλα. Αλλά για να δώσουμε έτσι, μην διαβούνται στον ατμόσφαιρο δημοσίου. Το διατάφτα είναι από αυτή την απόφαση ότι θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο και γι' αυτό εισήχθη το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση της αποκεντρωμένης ήταν ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έπρεπε να αποφανθεί για το ύψος της αμοιβής. Γι' αυτό και. Όχι, μπορούμε να αποφασίσουμε. Έτσι, όχι, μπορούμε να αποφασίσουμε. Πώς είναι, συμβατικά πρόεδρε, περίμενε. Είναι για όλες τις υποθέσεις ή μόνο. Για όλες. Για όλες. Αφού δεν λέει για όλες, λέει κάποιος για τον ποσό. Εντάχθηκαν οι τρεις αγωγές σε μία. Δεν καταλαβαίνεις. Με αυτό λέει. Σημεία. Ναι, δεν ναι, άκουσα. Γιατί είχε γεννηθεί με 22.000. Ναι. Άκουσα, ε. Ναι. Και τώρα είναι 10.000. Όχι, δεν ξέρω πώς ήταν. Είναι 10 τώρα. Λοιπόν, τα έχω κάνει και να μην τα κάνω. Να μου δώσει το λόγο. Μπορώ να έχω το λόγο. Λοιπόν, κύριε. Θα πω 2-3 πραγματάκια. Πριν από πολύ καιρό, μέσα στο Δημαρχείο Ιχαλίας και εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, εδώ μέσα στην αίθουσα, άκουσα από τον κύριο Δήμαρχο και από τον κύριο δικηγόρο, τους δύο δικηγόρους, που είπανε ότι ο Δήμαρχος Γιόγκος άλλα είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο και άλλα έγραψε στο συμφωνητικό. Έτσι είναι, κύριε Δήμαρχε. Ακριβώς. Σήμερα εγώ, με καλείτε κύριε Δήμαρχε, να δώσω ψήφο κάτι το οποίο δεν ξέρω
εάν σε αυτό το δικόγραφο έχει κάτι σαν παραπομπή ή και την έξωση των τούφα φασούλα εκτός σφαγείων. Όπερ σημαίνει ότι εγώ, κύριε Δήμαρχε, φέρω σοβαρή ευθύνη, για να ψηφίσω, δεν το ξέρω δηλαδή, να ψηφίσω κάτι το οποίο μία επιχείρηση η οποία δουλεύουν 40 οικογένειες και 500 κοινοτρόφοι γύρω από σφάγματα ζώα, να ψηφίσω. Ζητώ την αναβολή για να διαβάσω, να το δείξω σε δικηγόρο και όταν ο νομικός μου με πει ότι αυτό πράγματι πατάει καλά, θα το ψηφίσω. Τι να ψηφίσω. Αυτό ψηφίζεις. Ούτε κατηγορούμε κανέναν, ούτε κατηγορήσαμε ποτέ κανέναν. Κύριε Δήμαρχε, συμφωνώ μαζί σας, αλλά λέω το εξής. Θέλω να ρωτήσω όμως το εξής. Λέω το εξής. Εδώ γίνεται δικασία. Να σε ρωτήσω. Όχι, ας με τελειώσω και μετά. Εδώ σήμερα αποφασίζουμε για να στράξει ο Δήμος τα φιλόμενα του φασούλα ντούφα. Όταν για την ίδια απόφαση, για την γνωμοδότηση δύο δικηγόρων, μόνο για την γνωμοδότηση, χωρίς να εισπράξει από τα Δήμος, πλήρωσε η πρώην Δημοτική Αρχή 5.500. Εκεί δεν είδα κανένας που το έδωσε η πρώην Δημοτική Αρχή. Εντάξει, έμαθα. Θα μιλήσω όταν ξύπνησε. Λοιπόν, τον είχαν αναθέσει λοιπόν τον κύριο Γκάτσο. Μην πας πίσω, Δημαρχέ. Για να πάμε στο αύριο, μπορεί να πάμε στο χθες. Εντάξει. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε αναθέσει τον κύριο Γκάτσο και στον κύριο Μίγο μόνο για την γνωμοδότηση 5.500 ευρώ. Εδώ επικαλείται σήμερα ένα δικηγόρο Χ, ο οποίο λέγεται Μήπω, έτσι, να περασπίσει τα συμφέροντα του Δήμου, που ενδεχομένω μπορεί να φτάσει και εκατομμύριο. Εντάξει. Ενδεχομένω να φτάσει και εκατομμύριο. Ξέρω τι λέω. Δεν το πει δύσκολο το δεύτερο. Εντάξει. Από εκεί και πέρα σήμερα δεν επικαλείσαι εάν η απόφαση αυτή παίρνει να δώσει νομικό να διαβάσει να πρέπει να πάμε κατά του Γιώργου η Βασούλα. Εδώ σήμερα επικαλούμαστε να ψηφίσουμε να πάμε μια απόφαση. Για την αμοιβή των δικηγόρων. Εγώ λοιπόν, επειδή πράγματι στο μέλλον επειδή πράγματι έγινε και ένσταση και μας έστειλε η περιφέρεια χαρτί τι συγγενική σχέση έχω, πράγματι είναι ξαδερφός μου πρώτος. Στα χαρτιά όμως τύπης αναφέρονται νομίζω είναι 5ο βαθμό ή 6ο βαθμό. Από την νομοθεσία προκύπτει. Είναι πρώτο αριθμό. Είμαστε δύο αδερφών παιδιά. Προκύπτει λοιπόν από την νομοθεσία μετά από καταγγελία που κάνανε εκ των έσοδο, δεν ξέρω ποιο, λοιπόν δεν την απέρριψε γιατί είμαι πρώτο αριθμό, την απέρριψε για άλλο λόγο. Όχι γιατί ήταν πρώτο αριθμό. Όλα συμφωνούμε, Δημαρχέ. Έτσι, κατά σειρά συγγένεια, νομίζω είμαστε 5ο ή 6ο βαθμό. Λοιπόν, Δημαρχέ, ποιο είναι το δικό μου, διότι την αμοιβή τη θεωρώ με 10.000, μπορεί ο νομικό να έβαλε δια ταύτα, και εκείνο και εκείνο να διωγγώνει την δημοσιογράφηση. Οπότε λοιπόν, όταν φτιάχνετε αυτό το πράγμα, βάζεις κάτι παραπάνω. Τέλος πάντων, εγώ όταν θα έρθει και το δείξω, Δήμαρχε, εγώ θα σου ψηφίσω. Θα σου ρωτήσω κάτι, κύριε Δήμαρχε. Είπα, θέλω να το διαβάσω, δεν θα το ψηφίσω. Μόλις το φέρεις και το διαβάσω και αυτό, θα στο ψηφίσω. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας ρωτάω καθαρά. Πάτε να ρωτήσετε να πείτε, θα πάρτε σε ακόμα και φτάσεις. Έραγε. Είναι σοβαρό, Λία. Τώρα να μην τον άλλο. Λία, είναι σοβαρό αυτό που θα πω. Κοιτάω στα μάτια του Δήμαρχου. Κύριε Δήμαρχε, ξέρετε ότι εγώ πάω κατηγορούμενος. Διότι έδωσα στο Δήμο 100.000 ευρώ επιπλέον. Ο κύριος οικονόμου με έκανε μήνυση, διότι εγώ, σαν πρέπει κύριε Δήμαρχε, να καταλήξω. Ναι, θα καταλάβεις τώρα, θα καταλάβεις. Διότι λοιπόν, εγώ δεν είχα βάλει στους δύο
ειδικού συμβούλου το μισθό που πρέπει, έτσι. Εγώ έκανα το καθήκον βάσει το άρθρο 68, αφού άκουσα τους αντιδημάρχους, είπα κύριε ότι δεν πρέπει να μπει να μπουν στον κωδικό τα λεφτά αυτά και να τα δώσουμε στους παιδικούς σταθμούς για να φάνε. Σήμερα ο οικονόμου με έκανε μήνυση εμένα. Τώρα γιατί τους ψήφισα, θα μιλήσει μετά. Τώρα γιατί τους ψήφισα. Σε ρωτώ κύριε Δήμαρχε. Εγώ, περίμενε. Σε ρωτώ κύριε Δήμαρχε καθαρά και τα συζητάω στα μάτια. Σας έκανα μία αίτηση. Πίσω από μένα υπήρχε ο Στάδος. Πίσω από μένα υπήρχε ο Γιωργολόπουλος. Πίσω από τον Γιωργολόπουλο υπήρχε ο Γιώτας ο Περεκλής. Πίσω από τον Γιώτα υπήρχε ο Γιάννης ο αυτός. Μας έβαλε 250 ευρώ. Αυτή είναι η αλληλεγγύη που έχεις προς τους συναδέλφους σου, προς τους συναδέλφους σου, κύριε Δήμαρχε. Αυτή είναι η αλληλεγγύη προς τον αντιδήμαρχο. Πόσο, θα σου φέρω άλλα παρκώδικα, 10.000. Έφερε σε άλλους 600 ευρώ. Αυτό είναι το σεβασμό στο Στάμπο 25 χρόνια. Από το Στάμπο σας κάνω. Άρα θα πήγε κάτι τέσσερα δημαρχές. Εγώ δημαρχέ, μόνο που με είδες, έπρεπε να με φωνάξεις και να πεις κύριε Ζαφύρη, τι θες να σε βάλω μεγαλύτερο αυτό. Εγώ πήρα την τσέπη μου αύριο, το δικηγόρο, γιατί πως έβαλα, πήγες 100 ευρώ. Φύγανε οι δύο δικοί σύμβουλοι, δεν με φωνάξατε, με βάλε το τελευταίο. Αυτό δεν σε σημαίνει κύριε Δημαρχέ. Γι' αυτό είναι αιτία που δεν συγκρόμαστε στη συνέχεια. Παρέσυρες και τον Μέμιλα και τον άλλο τον Κώστα, τα παιδιά που είναι στην Οικονομική Επιτροπή και δεν θα μαλώσω με αυτούς. Τους παρέσυρες πέντε στελέχη για 30 χρόνια προσφέραν, σε βοήθησαν και έβαλε 250 ευρώ. Εντάξει κύριε Δημαρχέ. Θα παραπιώσουν τον δικηγόρο. Τα υπόλοιπα θα ψηφίσω όλα. Να είσαι καλά και ο Θεός να σε ευλογεί, κύριε Δήμαρχε. Μπράβο! Μεγάλη συναδελφικότητα έχεις. Μπράβο σου, κύριε Δήμαρχε. Γι' αυτό με βρίσκεται. Αυτή είναι η συναδελφικότητα. Η σειρά Μπούγκε τι έβαλε στην Οικονομική Επιτροπή. Όσον αφορά για τον κύριο Σαφή, πράγματι ίδιο, εγώ σήμερα ήμουν ευχαριστημένος από τον κύριο Μέμιλα που αναγνώρισε το λάθος αυτό εδώ για τα 200 ευρώ που βάλανε στον δικηγόρο του κύριου Σαφή. Το κλείνω το θέμα εδώ. Όσον αφορά για τον κύριο Μίκο, λοιπόν, πάλι ίδιο ο κύριο Σαφή και λέει, θέλω εδώ, πάλι θα ψηφίσω γνωρίστο εκεί, πρέπει να δω τι αποφάσεις πήραμε εδώ. Λοιπόν, τι έγραψε ο κύριος Μίχος και λέει διακεκριμένους δικηγόρους με εμπειρία από αυτά και τα λοιπά πήγε σφαγέ στο φορτιό του εκεί, ο κύριος Μίχος. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, άρα εδώ σχετίζεται το κομμάτι αυτό εδώ και με την απέριψη της απόρρισης απόφασης από την περιφέρεια. Διότι λέει συγκεκριμένο του πρόσωπου και κλπ. Δεν αναφέρει συγγνώμη, παρακαλώ. Πρέπει να τελειώσουν και να πάρει καλό λοιπόν. Μην παραπείστε. Δεν παραπείστε. Ο κύριος Δήμαρχος και την άλλη φορά βλέπω εδώ πάλι ένα ένταλμα 4.000 ευρώ. Λόγω του ότι και αυτά γίνονται, λόγω της συγγένειας. Δεν μπορεί για μια γνωμάτευση, λέει, για την βιοσέργεια τα νερά, 2.000 και μια γνωμάτευση για το νομοδότηση, για το λατομείο,
Εδώ πέρα 4.000 ευρώ. Πού βρισκόμαστε? Για πες μας, πόσο τον έδωσε για κάτι γνωμοδότης για τα σφαγεία, εσύ. Για τα σφαγεία. Το κράτησε για τώρα, για τα σφαγεία. Πόσα συγκρονομική. Εδώ, να γραφτούν στα πρακτικά. Πες μας, πόσο το πληρώσατε. Και να εξετάσουμε τα πρακτικά. Πόσα. Λέγαμε 2.500 ευρώ. Λοιπόν, να αναθέσουμε για τη γνωμάτευση και 11 μέσα. Για την γνωμοδότηση, όχι 11 μέσα. Και 11 μέσα. Ας τον τραγουδάει ο πρώτος ξάδερφος του Μίγκου. Αφήνει τον τραγουδάει. Στον Γκάτσο. Μαζί με τον Γκάτσο. 2.500 ευρώ. Ναι. Και τώρα ερχόμαστε τι έχουμε. Γιατί βρήκαμε παπά και θα θάψουμε και τους ζωντανούς. 5.500 ευρώ. 5.500. Οι αποφάσεις. 5.500. Οι αποφάσεις. Ήταν γνωστές. Γι' αυτό και ο Δήμαρχος. Παιδιά, μην τραβούμε τώρα. Στο επόμενο συμβούλιο θα σας φέρω τις αποφάσεις που θα με προβλέψουν να μην δώσουν το μήκο. Θα με προστατεύσουν. Έχει την πίνα και μεγάλη. Γκάτσος, δεν λέω ψέματα. Να σου αιτιολογήσω αυτό. Άλλα λέγαμε στις αποφάσεις και άλλα γραφόταν. Εξάλλου και γι' αυτό τιμωρήθηκε και ο πρώην δήμαρχος. Για ποιο, για τη συγκεκριμένη απόφαση που έκανε ο δήμαρχος. Για τέτοιου είδους πράξεις. Για τέτοιου είδους πράξεις. Αλλά ο κύριος Μεριμβάκης μου λέει χθες, ξέρεις εγώ ήρθα από την Αθήνα. Για άλλη κτήτηση, δεν την μπορεί ποτέ ο δήμαρχος. Πάψεις ή μηχάνη. Πάμε σε συγκινήσεις. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, ήρθε από την Αθήνα γιατί αγαπάει τον τόπο. Κατάλαβες. Έχεις να πεις κάτι άλλο. Έχω να πω κάτι άλλο. Ότι δεν ψηφίζω διότι το ποσό είναι υπέροχο και κάνουμε χατήρια σε πρώτο ξάδερφο του Δημάρχου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, Δήμαρχε, άμα τα φύγω, θα με ακολουθείς. Ναι, καλά. Έλα, έλα, έλα. 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 Στον κοινός που είχαμε πάρει σε αυτό το θέμα με τα σφαγεία ήταν δύο δικηγόροι, ήταν και ο κύριος Γκάτσος. Γιατί που πήγε ο κύριος Γκάτσος. Θα τα μαρτυρέει ο Γκάτσος. Τώρα πρέπει να ελέγχουμε. Ήταν αντίκριτος. Ναι, εγώ προσωπικά ψήφισα γιατί ήταν ένα νέο παιδί και ήταν από τον ομό Τρικάλων. Έτσι. Ας, γιατί να μην φύγει ο κύριος Μίγος και να μείνει ο κύριος Γκάτσος. Θα έπρεπε να βρίζουν τα δύο πρώτα ξαδέρφια. Και γιατί να μην βάλουμε κανέναν από τη στιγμή που έχουμε δικηγόρο, την κυρία Σπυροπούλου, και να κάνει αυτή το θέμα. Ωραία, ο κύριος Γκάτσος που είναι στον ομό Τρικάλων. Δεν ψηφίζω στον ομό. Εγώ είμαι θετικός, αλλά έπρεπε η συμφωνία να γίνει για την αρχή της εξαρτήσης. Πώς είναι το συγκεκριμένο, Άκουσε να πας σε ένα δικηγόρο. Εγώ
Ξένος θα πλήρωσα εγώ, να μην πω ποια υπόθεση πλήρωσα 10.000. Αν θέλει για τις αγωγές μόνο 10.000 μετά να μας στηρίξει, πώς θα πάρει. Ποια, να στηρίξει πού. Δεν ξέρω, θα κάνουν θέσεις, θα κάνουν... Αυτό είναι το ποσό όλο, δεν υπάρχει άλλο. Δεν θέλω να δούμε τώρα. Εντάξει, ήθελα να δούμε τώρα. Δεν υπάρχει άλλο. Πέρα από ότι πήγε, δεν υπήρχε να πει όλα αυτά. Εάν είναι όλο αυτό το ποσό, μετά θα πάρουν πίσω το όχι. Συντεροχρονισμένο. Όχι συντεροχρονισμένο χρόνο. Έρα την Παρκετό. Με 10.000 ευρώ θα μας συντεροχρονίσει. Αλλά γιατί τον κάλαμε για να μην ξέρει τι γίνεται. Τα καταγράφεις σήμα και αυτά. Κανονικά. Να με ρωτήσεις να σου πω κι άλλα. Κατάλληλα, παραχώρηση του Σύλλογου Γυναικών να δημιουργήσουμε τις καθέσεις στους ίδιους γραφείους.